Αισθητά επιδεινωμένη η κατάσταση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά το 2022, καθώς το 53% των ερωτηθέντων πολιτών αναφέρει ότι έπρεπε να κάνει περίπλοκες επιλογές λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας τους τελευταίους 6 μήνες. Υπάρχει μια δυσκολία γενικευμένη. Αλλάξαν τα πράγματα τώρα. Ένας στους 4 Ευρωπαίους δηλώνει ότι βρίσκεται σε επισφαλή κατάσταση. Ποσοστό που για την Ελλάδα αυξάνεται σε 1 στους 2. Δεν είμαι ο μόνος. Η μισή Ελλάδα δεν μπορεί να αντιπληρώσει. Όσο θέλει ο καθένας πουλάει. Τα πάντα. Μας βάζουν εμάς ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Είμαστε Ευρωπαίοι. Πόσο παίρνει ένας Ευρωπαίος. Και πόσο παίρνουν εμείς. Τίποτα δεν παίρνουμε. Το 36% μείωσε τις μετακινήσεις του με αυτοκίνητο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 22% περιορίζει τη θέρμανση του σπιτιού. Το 14% ζητά από συγγενείς να τους δανείσουν ή να τους δώσουν χρήματα. Ενώ το 14% αναβάλει τη θεραπεία ενός προβλήματος υγείας, με το 13% να κάνει πάνω από μια δουλειά για να επιβιώσει. Για υγείας εδώ με 300-500 ευρώ, πού να προλάβουν ο κοσμάκης, τι να προλάβει, δύσκολα, πολύ δύσκολα. Το 70% των Ιταλών, το 68% των Ελλήνων και το 63% των Γάλλων θεωρούν υπαρκτό τον κίνδυνο να βρεθούν στο εγγύς μέλλον σε επισφαλή οικονομική κατάσταση. Άλλοι πηγαίνουν για διακοπές, πηγαίνω εγώ, ούτε υστερόμουν και το φαγητό. Κάνοντας σκληρές περικοπές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και να καλύψουν τα καθημερινά έξοδα, ενώ καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, μειώνουν ακόμη και τα χρήματα που προορίζονταν για τις ανάγκες των παιδιών τους. Κάνουμε σε όλη οικονομία. Σε όλη η οικονομία, γιατί να σβήσουμε το φως από εκεί, να μην βάλουμε το θερμοσύμφωνο, να μην κάνουμε το ένα, να μην κάνουμε το άλλο. Εντός της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός αυξήθηκε ξανά τον Οκτώβριο στο 10,7% σε διάστημα ενός έτους, έναντι του 9,9% τον Σεπτέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο από τότε που η Eurostat άρχισε να δημοσιεύει τον δείκτη τον Γενάρη του 1997.